έμαθα, όπως και εσείς φαντάζομαι, ότι υπάρχουν έφηβοι α, ή νεαροί α, δράστες, οι οποίοι ομολογούν ότι σχεδίασαν βίες επιθέσεις ή εγκλήματα με τη βοήθεια όσων είχαν παρακολουθήσει και είχαν παίξει κατά εξακολούθηση μαζί video games, δηλαδή άγνωστους, τους οποίους τους είχαν γνωρίσει μόνο μέσα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Για την περίπτωση ενός 12χρονου που οδηγήθηκε στην αυτοκτονία επειδή βάσει των όρων ενός παιχνιδιού Σαν τιμωρία, δηλαδή, είχε αποκλειστεί για λίγες ώρες... να παίξει ένα παιχνίδι που λέγεται Counter-Strike. Για έναν επισκευαστή καυστήρων στη Νότια Κορέα... που έπαιζε Starcraft για πάνω από 50 συνεχόμενες ώρες... σε ένα ίντερνετ καφέ και στη συνέχεια υπέστη... θανατηφόρα καρδιακή προσβολή. Για έναν άνδρα από την Κίνα που πέθανε... αφού έπαιξε συστηματικά online ένα παιχνίδι... για δύο ολόκληρες εβδομάδες, και μία μητέρα στην Αμερική που καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση γιατί άφησε την κόρη της να πεθάνει από την πείνα, την ξέχασε, επειδή ήταν απορροφημένη στο World of Warcraft. Και εδώ στην Ελλάδα, αυτά όμως δεν συμβαίνουν μόνο σε μακρινές χώρες, και εδώ στην Ελλάδα είχα πάει σε ένα ίντερνετ καφέ για να ψάξω παιδιά να μου μιλήσουν, στο κέντρο της Αθήνας, πρωινές ώρες ήταν, θυμάμαι, και βρήκα ένα παιδάκι να κοιμάται πάνω στο πληκτρολόγιο. Ήταν 16-17 χρονών, μαθητή. Ρώτησα τον υπεύθυνο του Ιντερνετ Καφέ τι κάνει αυτό το παιδί πάνω στο πληκτρολόγιο. Μου λέει ότι ήταν όλη την προηγούμενη μέρα εκεί και είχε κοιμηθεί. Στον ίδιο δεν τον υπεύθυνο του καφέ, αυτό δεν είχε προκαλέσει κάποια εντύπωση όπω σε μένα. Μου είπε ότι έχει ξανασυμβεί και ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που κάνουν το ίδιο, τυχαίνει να κοιμηθούν εκεί. Παιδιά από τα οποία στη συνέχεια πήρα συνέντευξη. Ε, μου ομολόγησαν ότι το μόνο που σκέφτονται είναι τα βιντεοπαιχνίδια, αδιαφορώντας πλήρως για τα μαθήματά τους, ακόμη και για το φαγητό, ότι λένε ψέματα συστηματικά στους γονείς τους για το πού είναι και κάθε φορά που τους παίρνουν τηλέφωνο λένε ότι είναι σε άλλο σημείο, ενώ είναι πάντα μπροστά στον υπολογιστή. Και από τη Διεύθυνση δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έμαθα ότι, υπάρχουν, ότι, η Διεύθυνση έχει αποτρέψει πολλές αυτοκτονίες και στη χώρα μας, στο παραένα κυριολεκτικά, για Τέτοιου λόγου που για κάποιου που δεν είναι εθισμένου μοιάζουν ασήμαντοι, αλλά για του εθισμένου είναι σημαντικοί. Και φυσικά δεν συμβαίνουν μόνο στου νέου, μόνο στα παιδιά τα οποία παίζουν τα βίντεο παιχνίδια. Ο εθισμό είναι πολύ κοντά μα και συμβαίνει και σε πάρα πολλού ενήλικε. Σύμφωνα με έναν ορισμό που διάβασα στο ίντερνετ, τον οποίο τον έχει γράψει και ο κύριο Φλόρο, ο εθισμό στο διαδίκτυο αναφέρεται στην περίπτωση όπου το διαδίκτυο αποκτά μεγαλύτερη σημασία και προτεραιότητα στη ζωή μας από τους φίλους, την οικογένεια, την εργασία μας, κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας και είναι ένα στοιχείο που δεν θέλουμε να αποχωριστούμε. Και υπάρχει και μία κρίσιμη ερώτηση που καθορίζει αν είμαστε εθισμένοι, αν οι διαδικτυακοί φίλοι κάποιου ξεπερνούν τους πραγματικούς φίλους που έχει. Εγώ, για παράδειγμα, έχω πάνω από 10.000 φίλους και followers στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, στο LinkedIn. Ενώ στην πραγματικότητα οι φίλοι μου δεν ξεπερνούν, μετριούνται με τα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μάλιστα αυτοί οι πέντε παραπονιούνται ότι ασχολούμαι περισσότερο με τους διαδικτυακούς. Είμαι σίγουρη και θα στοιχημάτιζα ότι αυτό συμβαίνει και σε πάρα πολλούς από εσά. Και βλέπω καθημερινά και συναδέλφους επειδή όλη τη μέρα στη δουλειά συνήθω βλέπω του συναδέλφου, ότι με, το, με πρόσχημα ότι το διαδίκτυο είναι εργαλείο δουλειά, χάνονται με τι ώρε μπροστά στον υπολογιστή που είναι, ή μπροστά στο κινητό, που είναι η προέκταση του χεριού μα, και περνούν όλη τη μέρα με την ψευδέστηση τη επικοινωνία και τη ενημέρωση, μαζεύοντα άχρηστε πληροφορίε. Να μην πω εγώ όμω, αλλά που τα ξέρετε όλοι, φαντάζομαι, δηλαδή είναι και στη δική σα καθημερινότητα, ε, να ακούσουμε του ειδικού.